Έργο που θα συμβάλλει στην οδική ασφάλεια και στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής των Ανογείων αποτελεί η κατασκευή δρόμου μήκους 2,5 χιλιόμετρων μεταξύ Ανογείων και Συσάρχων, το οποίο αποτελεί τμήμα της συνολικής διαδρομής Ηράκλειο-Ανόγια. Τη σύμβαση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Προβλέπεται η κατασκευή ενός δρόμου εντός 2 ετών μήκους 2,5 χιλιόμετρων και προϋπολογισμού 7.800.000 ευρώ, η οποία θα βελτιώσει κατά πολύ την ποιότητα, την οδική ασφάλεια, την συντόμευση του δρόμου από το Ηράκλειο μέχρι τα Ανόγια και περαιτέρω προς το υπόλοιπο Μυλοπόταμο. Είναι ένας δρόμος ο οποίος διασυνδέει το ορεινό Μαλεβίζι, τα Ανόγια, το ορεινό Μυλοπόταμο, τη βόρεια δηλαδή πλαγιά του Ψιλορίτη, με τους κεντρικούς οδικούς άξονες. Στην ουσία ο δρόμος αυτός ξεκινάει από τον κόμβο Γαζίου, ενώνοντας έτσι τον βόρειο οδικό άξονα, διατρέχει το ορεινό Μαλεβίζι. Με την κατασκευή του νέου δρόμου θα συντομεύεται σημαντικά ο χρόνος, η απόσταση και η ποιότητα της διαδρομής σε σχέση με τη σημερινή, ενώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά του είναι όμοια με αυτά του δρόμου Στρούμπουλας Αστυράκη που δόθηκε σε κυκλοφορία τον περασμένο Αύγουστο. Ο σχεδιασμός του είναι να φτάσει μέχρι το πέραμα Μυλοποτάμου μέσω του γαράζου. Με την ολοκλήρωση αυτού του έργου βγαίνει από την απομόνωση μια ορεινή και μειονεκτική περιοχή, έρχεται πιο κοντά η ανάπτυξη, έρχονται πιο κοντά τα αστικά κέντρα, αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Το έργο είναι προϋπολογισμού 7,8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του καθορίζεται σε 24 μήνες. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη, βλέπουμε γίνονται αρκετά αναπτυξιακά έργα στην Κρήτη, άρα λοιπόν και ο προσανατολισμός της ενδοχώρας, πέρα από το ότι μπορεί να δώσει νέα όθηση στο προϊόν της Κρήτης, σαν τουριστικός προορισμός γενικότερα, θα μπορέσει να δώσει και νέα κίνητρα στους κατοίκους της ενδοχώρας που κρατούν μετερίζια, κύριε Παναγιωτόπουλε, και δικαιούνται ένα έργο τέτοιου μεγέθους. Παράλληλα, ο Νίκος Κουλάς αναφέρθηκε στα επόμενα τμήματα του δρόμου για τα οποία θα εκπονηθούν μελέτες. Από τον Κουμπέ για την ακρίβεια μέχρι το οροπέδιο, μέχρι τον κόμβο στο Στρούμπουλο και από το Αστυράκι μέχρι τον Κυλιστό. Αυτές οι μελέτες πιστεύουμε ότι θα είναι έτοιμες και αυτές εντός διετίας, οπότε θα αναζητηθεί χρηματοδότηση για την εκτέλεση και των υπολείπων τμήματων του έργου.